Κύριο Στάκης Μπαλτάκος, καλημέρα. Καλημέρα. Κύριος Γραμματέας. Σας λέμε γενικός... τώρα κύριε Γραμματέα. Κύριε Γραμματέα, πώς θα τα λέμε αυτά, κύριε Γραμματέα, με λέγανε και πριν. Α, ναι, γιατί υπήρξατε γραμματέα τη κυβέρνηση Σαμαρά όπου εφαρμόσατε μνημόνιο. Και ξαφνικά τώρα έρχεστε με ένα νέο κόμμα και λέτε δεν θέλουμε μνημόνιο. Αυτό και υπήρξατε ο ευθύνων νους όλων αυτών των νόμων που υπεγράφησαν στη διάρκεια αυτή τη κυβέρνηση. Ναι, γιατί τότε υπήρχε ένα σχέδιο. Το οποίο σχέδιο δεν εφαρμόστηκε και το σχέδιο ήταν οι εκλογές να γίνουν τώρα, τον Ιούνιο του 2016. Εάν αυτό γινότανε, αν δηλαδή ο Σαμαράς είχε αφαιθεί από τις πολιτικές εξελίξεις, λέω ότι κάποιος τον επηρέασε, αν είχε αφαιθεί να εφαρμόσει το σχέδιο αυτό, θα μπορούσε το σχέδιο αυτό να βγει. Απλώς τότε έγινε ένα λάθος ότι δεν υπολογίστηκε σωστά ότι ανάμεσα στον Οκτώβριο του 2013, που άρχισε να υλοποιείται αυτό με το πρωτογενές πλεώνασμα, μέχρι τον Ιούνιο του 2016. Μεσολαβούσαν δύο εκλογές, ευρωεκλογές και προεδρικές εκλογές. Ερώτημα από τον Νίκο τον Πανιότοπλο. Κύριε Παλτάκο, το θέμα είναι ότι ο κύριος Σαμαράς αναγκάστηκε να αλλάξει την πολιτική του ανάμεσα σε ευρωεκλογές λόγω του εκλογικού αποτελέσματος ή βλέποντας μπροστά του τις εξελίξεις με την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και τα δύο. Αυτό το οποίο συνέβη τότε ήταν ότι θα έπρεπε να έχει γίνει μια ελαφρά αλλαγή της πολιτικής πριν τις ευρωεκλογές. Διότι οι ευρωεκλογές ήταν βέβαιο έτσι όπως πηγαίναμε ότι θα φέρουν ένα αποτέλεσμα αρνητικό. Και ό,τι είχε γίνει το 2009 με τον Καραμαλή, ο οποίος ιτήθηκε στις ευρωεκλογές με 4 μονάδες και στη συνέχεια έχασε με 10 μονάδες στις εκλογές του Σεπτεμβρίου, εγώ υπέθετα, ήμουν σίγουρος, μάλλον ότι θα γίνει το ίδιο και σε αυτή την περίπτωση. Καλά, ήταν μπέφτη σουφιά αυτό τότε. Μιλάτε σήμερα σαν πραγματικά ένα μέλος και μάλιστα σε κρίσιμη θέση μιας κυβέρνησης. Δεν ήμουν. Το κόμμα το οποίο δημιουργεί. Ναι, ήτανε. Ο άλλο θέλω, δεν έχω ολοκληρώσει. Παρακαλώ, μαντά. Λοιπόν, απορώ πώς θα χειριστείτε αυτό το νέο κόμμα το οποίο θα βρεθεί απέναντι και από τη Νέα Δημοκρατία και βέβαια και από την κυβέρνηση. Σε τι γραμμή θα κινηθείτε? Εδώ τώρα λίγο μας τα λέτε, ήταν καλό το μνημόνιο, απλώς δεν το εφαρμόσαμε σωστά. Ως νέο κόμμα, τι θα λέτε, ότι θα καταργήσει, είναι καλό το μνημόνιο, αλλά να εφαρμοστεί σωστά, πρέπει να καταργηθεί? Δεν τον γιατί ακούσουμε. Αυτό που άκουσα είναι αφήνεται ανοιχτό ακόμη με τις πρώτες ανακοινώσεις που κάνατε με τον κύριο Καρατζαφέρη, ανοιχτό ακόμη και το θέμα της δραχμής. Ή κατάλαβα λάθος? Όχι, καθόλου λάθος καταλάβατε. Είναι ξεκάθαρο ότι το μνημόνιο είχε μία λογική μέχρι ότου η χώρα επιτύχει πρωτογενές πλεώνασμα. Διότι αν δεν έχεις πρωτογενές πλεώνασμα και δεν μπορείς να πληρώσεις μισθούς και συντάξεις και θέλεις δάνεια ακόμα και γι' αυτό, δεν μπορεί να υπάρξει ούτε χώρα ούτε κυβέρνηση. Το πρωτογενές πλεώνασμα επιτεύχθηκε τον Οκτώβριο του 2013. Από εκεί και πέρα το μνημόνιο δεν είχε τη λογική την οποία είχε για ένα χρόνο περίπου, από το 12 στο 13. Έπρεπε να αλλάξουμε πολιτική, να αλλάξουμε γραμμή. Τώρα το μνημόνιο δεν έχει καμία λογική, διότι είναι ξεκάθαρο ότι αφού δεν πέτυχε το σχέδιο Σαμαρά, μετά από 6 χρόνια μνημονίου, από το Μάιο του 10 μέχρι το Μάιο του 16, σε ένα μήνα δηλαδή, έχουμε μηδενικό αποτέλεσμα. Η χώρα είναι σε αδιέξοδο πλήρες. Ο Νίκος, δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Ο Νίκος τώρα. Νίκο. Κύριε Παλτάκο, λέτε. Το κάνουμε λίγο debate για να. Λέτε ότι το μνημόνιο δεν βγαίνει πουθενά. Στο παρελθόν σας είχαν κατηγορήσει για αυτή την διατύπωση περί σοβαρής Χρυσής Αυγής. Πιστεύετε ότι το νέο σας κόμμα θα απευθυνθεί και στους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής και στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας? Μια στιγμή, αυτά πώς σχετίζονται? Ότι δεν βγαίνει το μνημόνιο με τη Χρυσή Αυγή, τι σχέση έχει, δεν το καταλάβω. Όχι, είπα. Ναι, ακριβώς. Ποια είναι η ερώτηση, δηλαδή? Όχι, εγώ ρώτησα ότι. Εάν θα απευθυνθείτε, σας ρωτάει και στις ψηφοφόρους. Και στις ψηφοφόρους. Δεν θα απαντήσει. Στο παρελθόν αυτή είναι η ερώτηση. Σαφέστατα. Κοιτάξτε να δείτε. Η απάντηση είναι πάρα πολύ εύκολη και πάρα πολύ σαφής. Θα απευθυνθούμε πρώτα απ' όλα στις εκατοντάδες χιλιάδες των νεοδημοκρατών οι οποίοι δεν πήγαν να ψηφίσουν στις δύο εκλογές του 2015. Και δεν πήγαν να ψηφίσουν διότι για τη δική τους λογική δεν θέλανε ούτε τη Χρυσή Αυγή, ούτε τη Νέα Δημοκρατία, ούτε του Ανέλ. Για κάποιο λόγο πήραν σπίτι. Για κάποιο λόγο. Μπορεί να πάνε όμως. Μπορεί να πάνε, βεβαίως. Και μπορεί να πάνε και αυτό ευχόμαστε. Και εσείς τους αφήνετε. Τους κόβετε, κόβετε μάλλον από τη Νέα Δημοκρατία τη φόρα, μάλλον. Έτσι φαίνεται. Έτσι. Δεν όπως το είδαμε φορά. Όπως το διατυπώσατε. Μα αυτοί οι άνθρωποι δεν θα ξαναπάνε να ψηφίσουν. Διότι δεν θέλουν τη Νέα Δημοκρατία έτσι όπως είναι. Δεν θέλουν να ψηφίσουν. Ωραία, η μία δεξαμενή είναι αυτή. Η δεύτερη δεξαμενή είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι. Το έχω πει και άλλη φορά, αυτό το είπα και προχθές. Όλοι όσοι δακρύζουν όταν ακούνε τον εθνικό ύμνο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι αγνοί Έλληνες πατριώτες και πονάνε τη χώρα αυτή, δεν πονάνε τη Συρία, πονάνε γιατί την Ελλάδα. Γιατί οι άλλοι τι είναι, Μαυρογιαλούροι, Γερμανοτσολιάδες? Δεν ξέρω τι είναι οι άλλοι, να απαντήσουν οι άλλοι. Εγώ απαντάω για αυτούς που αφορούν εμένα.
Για τους άλλους θα απαντήσουν οι άλλοι. Όμως αυτό είναι λίγο αφοριστικό για τους Έλληνες, τους οποίους απευθύνεστε και ζητάτε για την ψήφο. Απαντάω για αυτό που αφορά εμένα. Και εμένα με αφορούν μόνο οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι δακρύζουν όταν ακούν τον εθνικό ύμνο. Όχι το συριακό εθνικό ύμνο, τον ελληνικό εθνικό ύμνο. Σε αυτούς απευθυνόμαστε. Σε όλους. Σε όλους αυτούς. Νίκο. Χριστίνα, συγγνώμη. Δηλαδή στο στρατό. Νίκο, πάμε με σειρά. Στο στρατό. Ναι, ναι, μόνο ρωτάω, ο στρατός είναι ένα τμήμα αυτών των ανθρώπων, δεν είναι μόνοι και τόμαστε. Ποιοι άλλοι είναι? Είναι νεοδημοκράτες, ας πούμε, οι οποίοι είναι τόσο... Από τη Χρυσή Αυγή απευθύνεστε στο κοινό αυτό που ψήφισε Χρυσή Αυγή, αυτό ρωτάνε τα παιδιά. Η άποψη, να θα σας πω, η άποψή μου είναι ότι η Χρυσή Αυγή, το έχω πει πάρα πολλές φορές αυτό το πράγμα, έχει ένα κοινό το οποίο τον Οκτώβριο του 2009 της έδωσε 0,5. Το 7% που έχει μπετονάρει η Χρυσή Αυγή σε τέσσερις εκλογικές διαδικασίες. Πού βρέθηκε? Ποιοι είναι αυτοί? Θέλετε να γίνετε η σοβαρή Χρυσή Αυγή? Θέλουμε να γίνουμε η σοβαρή Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή αφορίζετε όλη την άλλη Νέα Δημοκρατία και θα γίνετε εσείς η σοβαρή. Πιστεύουμε ότι η Νέα Δημοκρατία πηγαίνει προς το κέντρο. Το κόμμα στο οποίο έχετε περάσει είναι λίγο σκληρό. Το κόμμα που έχω περάσει δεν είναι πια το ίδιο. Έχει μεταλλαγεί όπως μεταλλάσσετε το καλαμπόκι. Δεν είναι το ίδιο που γνώρισα εγώ. Δεν είναι το κόμμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή και του Αβέροφ. Εγώ μεγάλωσα στη Νέα Δημοκρατία του Αβέροφ. Εκεί είδα τι θα πει η Νέα Δημοκρατία. Δεν το βλέπω τώρα. Τελευταίο ερώτημα πολιτικό από τον Νίκο. Κύριε Παλτακό, κατηγορηθήκατε για τη σχέση σας με τη Χρυσή Αυγή. Και απομακρυνθήκατε με αφορμή αυτό. Θα ήθελα να μου πείτε γι' αυτό κάτι, για την απομάκρυνσή σας, και αν θα παίρνατε στελέχη της Χρυσής Αυγής που εσείς θεωρείτε σοβαρά στο κόμμα σας. Ή θα δεχόσασταν αν κάποια στελέχη από τη Χρυσή Αυγή ερχόντουσαν στο κόμμα σας? Πρώτα απ' όλα δεν υπήρξε απομάκρυνση. Μισή ώρα μετά το γεγονός το οποίο αναφέρεστε, εγώ είχα παραιτηθεί. Ήταν παραίτηση η οποία ξεκινούσε με τη φράση με δική μου πρωτοβουλία και για το καλό της χώρας και της παράταξης. Πάντως δεν θα σας κρατούσε και ο Πρωθυπουργός με όλα αυτά που αυτό να ρωτήσετε τον Πρωθυπουργό. Να ρωτήσετε, δεν έχουμε χρόνο, παιδιά. Να ρωτήσετε, γιατί έχω και ερώτημα έκπληξη. Λοιπόν, κύριε Παλτάκο, εσείς επί σειρά ετών διατηρείτε μια και επαγγελματική αλλά και φιλική σχέση με τον Όμιλο Γιαννακόπουλο με τα φάρμακα. Είναι έτσι? Βέβαια, ναι, είμαι αντιπρόεδρος Παναθηναϊκού. Είσαι αντιπρόεδρος του Παναθηναϊκού, αλλά πέραν αυτού έχετε και νομική. Βεβαίως, 25 χρόνια. 25 χρόνια. 26 πια με την 26, ναι, είστε νομικός. Αυτές τις μέρες είδα μια κινητικότητα για το θέμα αυτό. Τι ακριβώς συμβαίνει με τα φάρμακα και τι ακριβώς ζητάτε? Αυτό το οποίο... Ναι, μισό λεπτό να απαντήσει, παιδιά. Ναι, παρακαλώ. Αυτό το οποίο συνέβη με τα φάρμακα, όχι τώρα, από τότε που ξεκίνησε η διαδικασία του μνημονίου, είναι ότι έγινε μια ηλικιώδης προσπάθεια από ξένες πολυεθνικές εταιρείες να θυγεί η ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Δεν μπορώ να μπούμε σε λεπτομέρειες, δεν προλαβαίνουμε. Αν είχαμε μια εκπομπή ολόκληρη, θα μπορούσα να το εξηγήσω και να το αναλύσω. Αυτή η προσπάθεια των ξένων πολυεθνικών να περάσουν νομοσχέδια και να πιέσουν, ούτως ώστε με την πρόφαση ότι θα φτηνίνει το φάρμακο, να μπορέσουν εκείνοι να μπουν στην ελληνική αγορά, να χτυπήσουν τις τιμές και να τις ανεβάσουν μετά κατά το δοκούν, όπως κάνουν πάντα οι πολυεθνικές, αυτή η προσπάθεια είχε μερικά αποτελέσματα δυσμενή. Και όταν λέμε ότι η Ελλάδα δεν παράγει τίποτα, παράγει αρκετά. Ένα από αυτά που παράγει η Ελλάδα είναι φάρμακο. Οι ξένες λοιπόν πολυεθνικές έκαναν προσπάθεια ούτως ώστε αυτός ο κλάδος, ο οποίος είναι υγιέστατος, να θυγεί. Μάλιστα. Αυτό είναι όλο. Θα σας δεσμεύσω σήμερα και θα μου το επιτρέψετε να το κάνω δημόσια να είστε μαζί μας την ερχόμενη Κυριακή σε μια συζήτηση που θα κάνουμε καθαρά πολιτική για το πού πάνε τα πράγματα και τα κόμματα, τα μικρότερα. Γιατί δεν είναι μόνο τα δύο μεγάλα κόμματα, έτσι είναι και τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία έχουν ένα ρόλο. Και θα σας δεσμεύσω και θα σας παρακαλέσω θερμά να είστε μαζί μας την ερχόμενη Κυριακή. Να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί ήταν πολύ σύντομη σήμερα. Θέλουμε πολλά να σας ρωτήσουμε. Δεν είχαμε το χρόνο. Να σας ευχαριστήσω θερμά που ήρθατε. Να περάσουμε σε...